Εικόνες καταστροφής αποκαλύφθηκαν στο σχολικό συγκρότημα 12ου Γυμνασίου 6ου Λυκείου Ηρακλείου μετά από 2 εβδομάδες κατάληψης. Εικόνες που προκάλεσαν αγανάκτηση στα μέλη της Επιτροπής με επικεφαλή στον Αντιδήμαρχο Παιδείας που πραγματοποίησε αυτοψία στο χώρο του κλειστού γυμναστήριου. Η εικόνα είναι θλιβερή. Ενημερώθηκα και εγώ από το σχολείο, το συζήτησα και με τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Πραγματικά μας στεναχωρεί και για το ότι η δαπάνη για να αποκατασταθεί πέφτει στις πλάτες του κόσμου. Το μέγεθος των ζημιών που είχαν αναφερθεί προβλημάτισε τον κύριο Βλαχάκη, που επέλεξε να βρεθεί αυτοπροσώπως στο σχολείο για να διαπιστώσει με τη σειρά του ότι οι βάνδαλοι δεν άφησαν κυριολεκτικά τίποτα όρθιο. Έσπασαν πόρτες και τζάμια, ξύλωσαν βρύσες και άλλα εξαρτήματα από τις τουαλέτες. Θεωρώ απαράδεκτη τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, τους συγκεκριμένους βανδαλισμούς, διότι δεν ξέρω αν προήλθαν μόνο από μαθητές των δύο σχολικών συγκροτημάτων. Οι φορές είναι αρκετές. Υπολογίζω ότι το ύψος των ζημιών είναι περίπου 5.000 ευρώ. Πόρτες σπασμένες, τουαλέτες σπασμένες, θερμοσύφωνα σπασμένα, καρέκλες πεταμένες. Η μανία τους αποδείχτηκε τέτοια που ξύλωσαν ακόμη και ένα μέρος από τον ειδικό πλαστικό τάπητα του γυμναστηρίου που θα χρειαστεί εξειδικευμένη και πολυδάπανη παρέμβαση για να αποκατασταθεί. Έχουν παρέμβει σε οτιδήποτε θα έλεγα υπάρχει εκεί πέρα. Ακόμα και στο πάτωμα, που είναι ειδικό πάτωμα για γυμναστήριο, έχει μέρος τρυπηθεί σε τόσο άσχημη κατάσταση ώστε να θέλει επέμβαση για καινούριο ή έχει μέρος αυτού ξυλωθεί. Μιλάμε τώρα για πάτωμα γυμναστηρίου, ένα πολύ καλό υλικό το πλαστικό, θα γνωρίζουν οι ειδικοί που μας ακούν, το οποίο θέλει παρέμβαση ειδικού για να αποκατασταθεί ζημιά. Η εκπαιδευτική κοινότητα επέλεξε να τηρήσει χαμηλούς τόνους, απαγορεύοντας μεταξύ άλλων την καταγραφή των ζημιών. Ωστόσο, σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη έρευνα από την αστυνομία για την ταυτότητα των δραστών, καθώς δεν αποκλείεται στο βανδαλισμό να συμμετείχαν και εξωσχολικά άτομα. Είναι δουλειά της αστυνομίας, αφού ξεκίνησε αυτή την έρευνα, να δώσει αυτές τις απαντήσεις. Εντάξει, σίγουρα κάθε κατάληψη δεν γίνει το ωραιότερο. Από εκεί μετά, εμείς προσπαθήσαμε όσο το δυνατόν από πλευράς του συλλόγου και των γονέων γίνεται μόνο, αλλά και των εκπαιδευτικών, να προσπαθήσουμε να τη λύσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα, πιο γρήγορα, για καλό και των παιδιών και του σχολείου και όλα αυτά. Τώρα, εντάξει, αν έγιναν μερικές ζημίες, εντάξει, παιδιά είναι, πιστεύω ότι είναι κατανοητό από όλους. Εκτός από το γυμναστήριο, ζημιές μικρότερης κλίμακας υπήρξαν και στον εξοπλισμό του σχολείου. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, πάντως δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής σημαντικές φθορές σε άλλα σχολικά συγκροτήματα που βρέθηκαν υποκατάληψη. Η αντιμετώπιση ενός φαινομένου που συνέβη και μέσα στο σχολείο θα ξεκινά από την παιδαγωγική και θα επεκτείνεται μέχρι την ψυχολογική διάσταση, η οποία θα πρέπει να στοχεύει στο να παραδειγματίσει